Κυρία Υφυπουργέ, όπως γνωρίζετε, στην Κρήτη υπάρχουν 8 δομές κοινωνικής πρόνοιας. Υπάρχουν και άλλες, βέβαια, που δεν ανήκουν στο Υπουργείο το δικό σας και με θέτο χρόνο θα τοποθετηθούμε και για αυτές. Εκατοντάδες είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με πάσης φύσεως ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Μέσα στο άγχος της ημερομηνίας λήξης, σε θέσεις νευραλγικές για την προστασία της ζωής των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, μιλάμε για βαριά ανάπηρους, χρόνια πάσχοντες, παιδιά χωρίς οικογένεια, καλύπτοντας τα τραγικά κενά που υπάρχουν σε μόνιμο προσωπικό, πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο την Κρήτη, είναι ένα πανελλαδικό ζήτημα. Μέσα στην πανδημία, μαζί με τις επίσημες ευχαριστίες και τα χειροκροτήματα, το Υπουργείο Εργασίας που εποπτεύει τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας έστειλε στην ανεργία πολλούς από αυτούς τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα τους επικουρικούς. Άλλος ένας κρίκος αυτή την αλυσίδα των αντιλαϊκών μέτρων. Και αυτό σε βάρος εργαζομένων, των περιθαλπόμενων, είναι και οι επικείμενες απολύσεις και όσες έχουν ήδη συντελεστεί για εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 24μηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ, κυρίως στην καθαριότητα, τη φύλαξη και τη σύντηση. Συγκεκριμένα, 64 εργαζόμενοι. Μέσα στο 2021, από 33 του 2021 έως 19 δεκάτου 2021, αυτά αναφέρει ο ίδιος ο πίνακας που μας έδωσαν οι εργαζόμενοι, θα χάσουν τη δουλειά τους με τη λήξη της σύμβασής τους. Ήδη έχει λήξει η σύμβαση 20 συμβασιούχων. Απολύθηκαν και τα μαγειρία πέρασαν σε ιδιώτη. Το ίδιο συμβαίνει στην Βρετανία, 6 απολύθηκαν, στην Ανατολική Μακεδονία 12 απολύθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 30 θα χάσουν τη δουλειά τους τις επόμενες 15 ημέρες. Και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι μέχρι τον Οκτώβριο του 2021. Τα παραπάνω λοιπόν είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής των κυβερνήσεων που υποχρηματοδοτεί χρόνια και υποστελεχώνει αυτές τις δομές με κατεύθυνση να ενισχυθεί παραπέρα ο ιδιωτικός τομέας και η επιχειρηματική δράση στον χώρο της πρόνοιας. Αυτές βέβαια οι κατευθύνσεις επιβεβαιώνονται και από το Εθνικό Σχέδιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δώσατε στη δημοσιότητα με βάση και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία 2021-2030, που μιλάνε ξεκάθαρα για σταδιακό κλείσιμο των ελάχιστων εναπομείναντων δομών που φιλοξενούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Εμείς ως ΚΚΕ θεωρούμε δίκαιο το αίτημα των εργαζομένων για μονιμοποίηση των θέσεων εργασίας, μιας και όλοι τους καλύπτουν μόνιμες ανάγκες, άρα μόνιμη πρέπει να είναι και η εργασία τους. Επίσης, σας λέμε ότι έχει κατατεθεί πρόταση νόμου από το ΚΚΕ με βάση την πρόταση 130 συνδικαλιστικών οργανώσεων για τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγματος, το οποίο επικαλείστε συνέχεια και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που απαγορεύουν τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Και μόνο έτσι θα μπορούσε να έχει λυθεί το ζήτημα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε έτσι ώστε να μην γίνει καμία απόλυση και να επαναπροσληφθούν όλοι οι απολυμμένοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Ναι. Δεύτερον, μονιμοποίηση των εργαζομένων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Τρία, προσλήψεις με κατεπίγουσες διαδικασίες μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων για τη στελέχωση και των 8 δομών. Και τέλος, να αυξηθούν άμεσα οι κρατικοί πόροι για την πλήρη κάλυψη των αυξημένων αναγκών αυτών των δομών. Ευχαριστώ πολύ. Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Κυρία Υφυπουργέ, έχετε το λόγο. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Βουλευτή, καταλαβαίνω και πραγματικά συμμερίζομαι την αγωνία σας για όλους αυτούς τους συμπολίτες μας. Είναι πράγματι μια δυσάρεστη εξέλιξη για όλους μας όταν βρισκόμαστε έστω και για κάποιο διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας. Οφείλω όμως να πω ότι είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη η οποία ήταν γνωστή και γνωστή και στους εργαζομένους και στην διοίκηση και σε όλους μας. Γνωρίζετε τόσο εσείς όσο και οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας, σε συγκεκριμένη περίπτωση κάτω στην Κρήτη, ότι οι συμβάσεις αυτές είχαν πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Και μάλιστα δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο ούτε για την παράτασή τους, αλλά ούτε για την σύναψη κάποιας νέας σύμβασης γι' αυτό. Συγκεκριμένα, ο νόμος 4430 του 2016, που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έδινε την εξής δυνατότητα.
σε κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες των Υπουργείων, αλλά και σε νήπη ΔΔ και νήπη ΙΔΔ που εποπτεύονται από Υπουργεία, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες καθαριότητας, σύντησης, εστίασης και φύλαξης, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικών τους και συντρέχουν απρόβλεπτες ή επίγουσες περιστάσεις. Ωστόσο, ο εν λόγω νόμος παρήχε αυτή τη δυνατότητα κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης του νόμου, με ένα όμως ταβάνι, ένα χρονικό περιορισμένο διάστημα που έλεγε στις 32 Δεκάτου του 2019. Η διοίκηση λοιπόν του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης έκανε τη δυνατότητα που παρήχε ο νόμος 4430 και προχώρησε μετά από προκήρυξη στη σύναψη 24 ατομικών συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου στην σύντηση, την εστίαση και άλλες 37 στην καθαριότητα και την φύλαξη. Για όλες αυτές τις συμβάσεις, ξαναλέω, δεν υπήρχε δυνατότητα ανανέωσης, έτσι, ή μεταβολής σε ορίστου χρόνου, σύμφωνα με τον 4430. Ακόμα δεν υπήρχε κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για την διενέργεια νέου διαγωνισμού. Θέλω επίσης να αναφερθώ ότι οι ευθύνες για το ότι δεν προκηρύχθηκαν ποτέ νέες τέτοιες θέσεις, δεδομένου το ότι οι ειδικότητες αυτές ήταν από ό,τι φαίνεται αναγκαίες στο κέντρο μας, τις φέρει η προηγούμενη διοίκηση. Και αυτό γιατί? Διότι με την περίφημη 7K, όπου έγιναν προκηρύξεις για τις θέσεις αυτές, ποτέ δεν φάνηκε και δεν ζήτησε η προηγούμενη διοίκηση συγκεκριμένες θέσεις στους τομείς της σύντησης, της φύλαξης και της εστίασης. Υπήρχαν λοιπόν εναλλακτικές. Υπήρχαν οι εναλλακτικές είτε με την 7K του 19, είτε με την προκήρυξη του τοπικού προσωπικού που βγήκε τον Ιούνιο του 2020. Αυτά όμως για την ιστορία. Έρχομαι τώρα να απαντήσω το δεύτερο κομμάτι του ερωτήματός σας. Καταρχήν, ξεκαθαρίζουμε ότι η λήξη μιας σύμβασης εργασίας δεν πρέπει να σχολιάζεται ως απόλυση. Είναι η λήξη μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Μπορεί να τη βαφτίζετε για άλλους λόγους απόλυση, αλλά δεν είναι απόλυση. Το δεύτερο που θέλω να ξεκαθαρίσουμε, και θέλω μισό λεπτό γι' αυτό, είναι ότι με ρωτάτε ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνησή μας. Η κυβέρνησή μας για να συνεχίσει τις συμβάσεις αυτές πρέπει να παραβιάσει τους νόμους του κράτους, και αυτό το γνωρίζετε. Και προφανώς δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ζητάτε μονιμοποίηση όλων των επικουρικών εργαζομένων, αρχικά στη δομή, μετά σε όλο το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και πάλι γνωρίζετε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Και αυτή τη φορά αντίκειται στο Σύνταγμα της χώρας μας, δεδομένου ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει ένας μηχανισμός, υπάρχει ο ΑΣΕΠ, μέσα από τον οποίο γίνονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Τα αναφέρω αυτά για να επισημάνω ότι στη σημερινή εποχή κάθε εργασιακή πράξη δεν ανάγεται σε πρόσληψη ή απόλυψη. Ναι, υπάρχουν και άλλες μορφές εργασίας. Μπορεί να είναι ορισμένου χρόνου, μπορεί να είναι ορισμένου έργου, μπορεί να είναι μερικής απασχόλησης, μπορεί να είναι μέσα από ερευνητικά προγράμματα, μπορεί να είναι μέσα από project. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τη σημασία του να έχεις μόνιμους υπαλλήλους μέσα στις προνοιακές μας δομές. Και ακριβώς επειδή το καταλαβαίνουμε πολύ καλά, ήμασταν αυτοί που 1,5 χρόνο μετά την αρχική νομοθέτηση των νέων θέσεων, προκηρύξαμε την 7K για να πάρουμε μόνιμους υπαλλήλους σε όλη τη χώρα μας. Θα γίνω πιο αναλυτική δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Κύριε Συνδικάκη. Κυρία Υφυπουργέ, οι ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι προφανείς. Το θέμα είναι ότι δεν ήρθαμε εδώ για να καταλογίσουμε απλώς τις ευθύνες των προηγούμενων, γιατί θα σας πω το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Το ξέρουν οι εργαζόμενοι από πρώτο χέρι ότι όλοι έχετε βάλει το χεράκι σας για αυτή την κατάσταση στις δομές κοινωνικής πρόνοιας και όχι μόνο. Θα έπρεπε να είχατε φροντίσει να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει αυτούς τους εργαζόμενους. Και με συγχωρείτε, πρώτη φορά ακούω από υπουργό να λέει το αμήνυτο ότι η λήξη μιας σύμβασης δεν εκλαμβάνεται ως απόλυση. Μα απολύσατε. Δεν απολύσατε. Τώρα, τις τελευταίες μέρες, απολύθηκαν 20 στο Ηράκλειο και δεν επαναπροσλήφθηκαν. 6 στην Ευρυτανία, 12 στην Ανατολική Μακεδονία. Δεν επαναπροσλήφθηκαν. Τι είναι, δεν είναι απολύσεις? Θα τρελαθούμε τώρα, πού ζούμε? Καλύπτουν τραγικά κενά, πάγιες και διαρκείς ανάγκες αυτοί οι εργαζόμενοι, αφού οι βάρδιες δεν βγαίνουν? Δεν πρέπει να δεσμευτείτε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να απολυθούν? Ότι είναι απαραίτητοι για αυτές τις δομές?
Και μάλιστα εργαζόμενοι που αξιοποιήθηκαν στην πρώτη γραμμή μάχης ενάντια στην πανδημία. Και τώρα η πολιτεία έρχεται και τους ανταμείβει με απόλυση, τους δίνει την απόλυση στα χέρια. Πρόκειται για εργαζόμενους επικουρικούν, οι συγκεκριμένοι, που είχαν αντικαταστήσει τους εργολαβικούς, αν θυμάστε παλιότερα. Αυτούς τώρα απολύεται. Και ήδη σας το είπα από την πρωτολογία, οι μάγειροι, για παράδειγμα, απολύθηκαν. Και δώσατε τον τομέα αυτό της μαγειρικής, τον δώσατε ήδη σε ιδιώτη. Για την κάλυψη του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, κύριε Υπουργέ, απαιτούνται με βάση το οργανόγραμμα 5.000 εργαζόμενοι. Ενώ σήμερα είναι συνολικά 2.500. Δηλαδή, λείπουν σχεδόν οι μισοί και συνεχώς μειώνονται. Εσείς, λοιπόν, αντί να στελεχώσετε αυτές τις δομές, εσείς κάνετε το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή, απολύεται. Το ίδιο κάνατε και με τους 150 επικουρικούς. Μετά από χρόνια συνεχόμενης και αδιάλειπτης εργασίας. Χρησιμοποιήσατε την απάτη της αυξημένης μοριοδότησης της προκηρύξης αντί για να εξασφαλίσετε τη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ο κρατικός προϋπολογισμός έχει συρρυκνωθεί τα τελευταία χρόνια σχεδόν κατά 50% τα τελευταία 10 χρόνια. Πολλά ιδρύματα έχουν κλείσει. Υπάρχει το σχέδιο το δικό σας, το οποίο το έχετε ανακοινώσει, που οδηγεί στο κλείσιμο αυτών των δομών. Και μιλάμε τώρα για περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, απροστάτευτα παιδιά, έτσι. Και το ερώτημα αποτίθεται είναι ποια επιστήμη, ποια πρόνοια εναλλάσσει το προσωπικό σε τέτοιες δομές. Ποια πολιτική πετάει στο δρόμο εργαζόμενους κέντρων κοινωνικής πρόνοιας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Το γνωρίζετε ότι υπάρχουν μελέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το 50 με 60% των θυμάτων COVID στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε τέτοια ιδρύματα. Εσείς έχετε κάνει μια αντίστοιχη μελέτη εδώ για τη χώρα μας, που είστε υποχρεωμένοι να κάνετε και να μας δώσετε στοιχεία πόσοι περιθαλπόμενοι σε αυτές τις δομές νόσησαν και πόσους θανάτους είχαμε. Ελάτε. Το γνωρίζετε ότι στη δομή των Αγίων Αναργύρων είχαμε συρροή κρουσμάτων, 23 νοσηλευόμενους και 3 πέθαναν. Φέρνετε τεράστια ευθύνη προφανώς για όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς το λέμε καθαρά και να κλείσουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία απόλυση εργαζόμενου. Ανεξαρτήτως σύμβασης και σχέσης εργασίας. Ωραία, το έχετε πει δύο φορές. Να γίνει νομιμοποίηση όλων, κανένα κλείσιμο τμήματος, να ανοίξουν νέα με βάση τις ανάγκες όλων των κατηγοριών. Να μετατραπούν άμεσα, αυτοδικαίως, αυτές οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου. Ένα άρθρο σε δύο γραμμές. Τροπολογία θα είναι σε νομοσχέδιο, όπως θέλετε πείτε το. Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό πρέπει να γίνει. Κατανοητό.